Στρατιωτικό μήνυμα στέλνει η Αθήνα στην Άγκυρα. Στη Θράκη, ελληνικές και αμερικανικές δυνάμεις εκτέλεσαν μαζί σενάρια πολεμικών επιχειρήσεων, ενώ Νίκος Δένδια στην Νότια Ρωσία χτίζει νέες γέφυρες για τις ελληνορωσικές σχέσεις. Αναλύει ο Πέτρος Μποτσαράκος. Φωτιά και ατσάλι από τα τεθωρακισμένα άρματα μάχης και τα ελικόπτερα του ελληνικού στρατού μαζί με δυνάμεις της Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών στο πετροχώρι της Ξάνθης στην άσκηση Κένταυρος 21. Στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στο πεδίο βολής Κρήτης, τα οπλικά συστήματα του πυροβολικού εκτέλεσαν εντυπωσιακές βολές με πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων και αναβαθμισμένες ρουκέτες, δημιουργώντας μια ατσάλινη ομπρέλα. Το τουρκικό πονοκέφαλο για την κορύφωση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών επιδεινώνουν οι νέες ελληνορωσικές γέφυρες που χτίζει στη Νότια Ρωσία ο Νίκος Δένδιας με όπλο την ισχυρή παρουσία του ελληνισμού. Εσείς να αποτελέσετε τη γέφυρα μεταξύ της Ρωσίας και της νέας Ελλάδας που μπαίνει στον τρίτο αιώνα της ζωής της. Το Foreign Policy, το πιο γνωστό περιοδικό της διπλωματίας, εξυμνεί την Ελλάδα ότι κάνει δυναμική επιστροφή στην Ανατολική Μεσόγειο, αντιλαμβανόμενη ότι σφίγγει ο κλοίος για την Τουρκία, γράφει ότι η Αθήνα αναδεικνύεται σε διπλωματική δύναμη. Για να ρεφάρουν τις εντυπώσεις, οι Τούρκοι έδωσαν από σήμερα στη δημοσιότητα πλάνα από την άσκηση Θαλασσόλικος πριν ακόμη σαλπάρουν τα πλοία από το λιμάνι. Με 132 πλοία και αεροπορικά μέσα, η τουρκική άσκηση θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου. Deniz kurdu 2021 tatbikatı istinad ettirildiği jenerik senaryoya istinaden. Μόνο που φέτος ο τουρκικός θαλασσόλικος κάτω από την Προβιά θα κρύβει ένα αρνάκι. Και αυτό γιατί οι οδηγίες είναι να μην ξανοιχτούν και πολύ στο Αιγαίο. Ο δεύτερος γύρος Δένδια Τσαβούσογλου θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα. Το επιβεβαίωσε και η Άγκυρα. Στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλησπέρα Μάρα. Πράγματι λοιπόν, Δένδια Τσαβούσογλου θα συναντηθούν ξανά. Το ξέραμε. Ο Νίκος Δένδιας του είχε κάνει πρόσκληση, εκείνος την είχε αποδεχθεί. Μένουν τώρα οι τελευταίες λεπτομέρειες για να βγει επίσημη ανακοίνωση από τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών. Λοιπόν, οι δυο τους θα συζητήσουν φυσικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ στόχος τους είναι να προετοιμάσουν και το έδαφος, θα λέγαμε, για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, που θυμίζω ότι θα γίνει στις 14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής. Βέβαια, Μάρα, πρέπει να σου πω ότι ήδη οι Τούρκοι έχουν αρχίσει να προβοκάρουν αυτή τη συνάντηση πριν καν γίνει, δια της φιλοκυβερνητικής Γενής Αφάκ, λέγοντας πολύ απλά ότι στην ατζέντα θα είναι ψηλά το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Λένε και κάτι ακόμα οι Τούρκοι μέσα από τα δικά τους μέσα ενημέρωσης, ότι την Κυριακή ο Τσαβούσογλου θα πάει στα Χανιά για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άλλωστε, ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να βρίσκεται όλο το Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Ενώ θυμίζω ότι και ο Είναι τα 4 χρόνια από το θάνατο του πατέρα του, νομίζω. Ακριβώς, Μάρα. Ενώ και ο Νίκος Δένδιας στη δική του συνάντηση που είχε με τον. Στη δική του συνάντηση στην Άγκυρα, είδε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Για να δούμε λοιπόν αν ο Τσαβούσογλου θα επιχειρήσει μέσα στην Αθήνα να πάρει το αίμα του πίσω, μιας το κάζο που έπαθε με τον Νίκο Δένδια στην Άγκυρα. Το θυμόμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα.